Έλα, τον έχει, άμα δεν σου κάνει τίποτα. Πάρε ένα fire blast. Να ρε. Οχ! Μαλάκα έγινε τεράστιο και κόλλησε. Κοίτα εδώ, μαλάκα κόλλησε. Σε βλέπω τα μουσικά του Γκράουλι. Σε βλέπω τα παπάρια του Γκράουλι. Φίλοι του GamerGR, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο πρώτο gameplay video για το Pokemon Go. Είναι το πιο ασυνήθιστο, το πιο άβολο gameplay video που έχουμε κάνει, γιατί πρέπει να βγούμε έξω. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα που καθόμασταν απλά μέσα και κάναμε κάψι. Ισχύει αυτό. Δεν έχει πολύ κόσμο τώρα, καλό αυτό. Καλό για μας. Οπότε πάμε να πιάσουμε Pokemon και καταρχήν βλέπουμε στην πλατεία ότι έχει τρία Pokestop κοντά, κολλητά μεταξύ τους και άλλα τρία από την άλλη μεριά. Οπότε γενικά βολεύει η πλατεία, έχει πολύ πράγμα. Οι πλατείες συντάγματος είναι πιο πολύ συχνά. Έχω κι εγώ power bank, όχι τόσο μεγάλο ο Μάνος βέβαια, δεν είναι τόσο OP, αλλά και κάτι κάνει και αυτό, το τρεις φορτίες. Λοιπόν, θα πιάσω ένα Pokemon που είδα. Είναι πάνω στον Glazer. Είναι πάνω στον Ραμάν μας. Και φυσικά first try. Για αρχή αυτό πρέπει να κάνετε κάθε 5 λεπτά όταν βρίσκεστε Pokestop είναι να τσιμπάτε όσα items έχει. Δηλαδή, τσιμπάτε ας πούμε, εδώ έχει 3 στη σειρά, οπότε παίρνετε ό,τι κείμενα έχει και μετά από 5 λεπτά ξαναπαίρνετε και τα επόμενα. Γίνεται μάχη στη βουλή, κόκκινη με τους μπλε, προσπαθούν να καταλάβουν ο καθένας στο gym. Child eating grape statue. Η ονομασία που έχουν εδώ στα Pokestop είναι... Ναι, εντωμεταξύ οι ονομασίες, παιδιά, είναι... Ό,τι γουστάρει ο καθένας κανονικά. Το περιγράφουν όπως θέλουν, τραβάνε φωτογραφία και λειτουργεί μέσω του Ingress. Όποιος έχει iPhone μπορεί να μπει μέσω του Ingress και να τραβήξει φωτογραφία ένα σημείο και να στείλει. Έχει κάνει λίγο όλα, ρε παιδί μου, έχει τα πάντα. Όλα. Τώρα θα κάνουμε το εξής. Θα σπονάρω ένα Lucky Egg, το οποίο δίνει XP διπλάσιο για μισή ώρα. Είναι καλή φάση. Ωραία, τώρα για μισή ώρα παίρνω διπλό XP. Και επίσης μπορώ να πετάξω και ένα incense, το οποίο φέρνει Pokémon για ένα μισάωράκι. Το έχω γύρω μου όσο περπατάω. Να ξέρω ότι όσο περπατάω το βρίσκεται πιο εύκολα Pokémon από το να μένετε στάσιμοι. Είναι συν 10 XP για το Nice. Αν είναι μικρότερος κύκλος είναι 50, συν 50 XP είναι το Great. Και νομίζω όταν είναι μικροσκοπικό και το πετύχεις είναι συν 100 XP Perfect κάπου εκεί. Δεν το έχω καταφέρει ποτέ το Perfect. Τα κλασικά Nidoran τώρα. Μαρίνα Ζέας, Μαρίνα Φλίσβου εκεί. Εκεί θα πετύχεις Σάιντεκ. Τίποτα, μόνο Πίτζι, Μαϊμούδες, Γκράουλιθ, Μάνκι, και τρία πουλάκια κάθονται. Τουρίστες. Αισθάνομαι, Pokémon, αισθάνομαι. Αισθάνομαι θερμάσια, Νίκος Μινατίδης. Μην γκουνιέσαι ρε. Πολόσκυλο. Μπες μου στην μπάλα. Έλα ρε. Οχ! Μαλάκα έγινε τεράστιος και κόλλησε. Κοίτα εδώ, μαλάκα κόλλησε. Σε βλέπω τα μουσικά του Γκράουλι. Τι να είναι ρε. Κοίτα εδώ τώρα. Λυπάμαι μπαγκάρα. Βλέπω τα παπάρια του Γκράουλι. Λυπάμαι μπαγκάρα. Μαλάκα γραφικό τελείως εκεί. Μπορώ να παίξω με τα μπαλάκια μου μέσα στα μπαλάκια του Γκράουλι. Είναι ο Growlithe Pater, ευλόγησον! Διασκεδάζουμε ευχάριστα με τα bugs της Niantic, στα γατάκια. Weedle, δεν είναι σπάνιο. Weedle, δεν το έχω πετύχει ποτέ εγώ. Απακόμον θεωρείται. Απακόμον. Στους ώρες δεν έχει βάλει ποτέ Weedle, μου κάνει εντύπωση. Βρισκόμαστε στα Bits & Bytes Ακαδημία, στο event του Game Space. Pokémon Masters event. Ναι, εδώ έχει δύο Pokestops. Με lures πάνω. Τα οποία έχουν βάλει lures. Βέβαια. Έχει περάσει ήδη μισή ώρα πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε το βίντεο και δεν έχουμε πετύχει ακόμη κάποιο σπάνιο ή τουλάχιστον κουτσά στραβά μεσαίας κατηγορίας Pokémon, ας πούμε. Πάντα στο event έχει πάρα πολύ κόσμο. Ναι, ισχύει αυτό. Πέτυχα αρκετά Growlithe για το level 10 που είμαι και πάω προς 11 τώρα με ένα τσακ προς 11. Πέτυχα και κάποιο με 350 CP. Λοιπόν. Εγώ τώρα παλεύω να πιάσω ένα Diglett. Ναι. Και νομίζω ότι το πιέσα. Τα διπλά Pokémon μπορείτε να τα διώξετε, να τα κάνετε transfer στον καθηγητή και να πάρετε ένα candy για το καθένα. Αυτό βέβαια είναι μια χρονοδόρα διαδικασία, παίρνει πολλή ώρα. Τυχαία, ανοίγετε ένα Pokémon ας πούμε και πηγαίνετε κάτω-κάτω εκεί που λέει transfer και εδώ πέρα τα frames είναι πάνε περίπατο ας πούμε. Εδώ. 12 FPS. Ναι. 5 υπό FPS. Λοιπόν και τώρα μπορώ να βρω, γιατί έχω διώξει πολλά Growlithe, να πάω να κάνω Evolve 1, αν και δεν είναι σωστό, πρέπει να περιμένουμε κανονικά κάποια levels.
για να βγει περισσότερο CP. Για να βγει περισσότερο CP, αλλά εντάξει. Μπορείς να το κάνεις τώρα. Ας το κάνω και τώρα, έτσι, να το δείξω λίγο, γιατί ούτως ή άλλως έχω κάνει. Δηλαδή έχω 82 Growlithe κάνει, εντάξει, να κάνω επιτόπου ένα Evolve. Ωραία. Και ο Growlithe μεταμορφώνεται. Βλέπουμε εδώ το animation. Ξέρω, είναι αυτοίες μάλλη. Θα έχει τεινάξει τελείως. Ω, επικούρα. Αν γίνεται να μεταμορφωθεί. Και γίνεται Arcanine, έτσι. Ναι, είναι Arcanine. 807 CP. Εντάξει, πάμε και χτυπάμε gym τώρα όπως είμαστε. Και του χτυπάω και power up εδώ με το Stardust. Πάρε εκεί, τον κάνω τούμπανο. Πόσο να ανέβει το power up? 848 το πήγανε, συν 41. Έχουμε στα δεξιά ένα gym των κόκκινων. Α, έκανα level up, πήγα 11. Φύγαμε όπως είμαστε να πάρουμε το gym. Οκ, έχουμε φτάσει στο gym. Boombox Graffiti. Το gym είναι πάνω σε graffiti. Λοιπόν, ωραία. Ξεκινάω πετώντας Raidon, ο οποίος θα ψοφήσει λογικά. Ας βάλω εδώ ένα δύναμο. Π.χ. έναν Growlithe να ψοφήσει. Και εδώ ας βάλω το Arcanine, έτσι. Okay. Ξεκινάει η μάχη, όπου απλά κάνετε συνέχεια tap το δάχτυλο στην οθόνη μόλις ξεκινήσει, αν δεν κολλήσει το ρημάδι. Έλα καλό μου, να το. Επίσης το κατάτε πατημένο για τη special attack. Λοιπόν. Εντάξει, δεν είναι και τόσο effective, έχω βάλει τον Growlithe που είναι γατάκι τελείως μπροστά του. Μικρούλης. Τώρα θα γίνει το παιχνίδι, λοιπόν. Εδώ ο Raidon. Πέταξε την γερή. Ρίχνει ξύλο ο δικός σου, ε. Ρίχνει, για τα κιλά του. Τρώει, αλλά ρίχνει. Και τον βγάζει. Όχι, όχι, μου έκανε τη σούπερ επίθεσή του. Δεν πειράζει. Έλα, μην το βγάλει. Μέγαχορν, έβγαλε Μέγαχορν. Του κόψε τόσο damage, φίλε. Και τώρα άρκανε τον τελειώνει. Άντε γεια, άντε γεια. Για λίγο τον έριχνε με τον άλλο. Κάτσε, μου πέταξε τόσο not very effective. Fire blast, έλα, τελείωσε. Γεια. Τον έκαψα, ρε, το πήραμε. Κοίταμε πόσο hit points. Έμεινε με ένα. Ναι, λοιπόν, you win. Πάω να κάνω revive. Θα βάλω Magmar αυτή τη φορά. Λοιπόν, πρώτη μάχη, ο Growlithe εντάξει, εννοείται ότι πέφτει. Ναι. Magmar. Τι έγινε, ρε μαλάκα, μου έκανε super effective. One hit στον έβγαλε. Ναι. Όχι. Okay. Μαλάκα. Είναι δυνατός. Έλα, okay. Τον έχεις, άμα δεν σου κάνει τίποτα. Πάρε ένα Fire Blast. Τον έλειωσα. Στο τσάκ, για ναι. Πολύ λίγο. Τώρα το παίρνω λογικά. Να το, το παίρνουμε. Βάλτε Pokémon γρήγορα, βάλτε Pokémon. Ναι, ναι. Arcanine, το βάλα. Yes. Ναι, μωρή ομάδα, έτσι. Έτσι. Wizzing, μπράβο, Χώστο. Yes. Yes. Ωραία. Βάλω κι εγώ ένα. Αυτό ήταν το gameplay video Pokémon Go. Έλα, μωρή ομάδα. Μπλε, δύναμη, mystique for the win. Μπλε, γιατί το gamer είναι μπλε. Λοιπόν, ευχαριστούμε να είστε συντονισμένοι στο πρώτο μας gameplay video για το Pokémon Go. Δεν ξέρω αν θα το συνεχίσουμε. Περιμένω τα σχόλια σας κάτω να μας πείτε και εσείς τι κάνετε στα δικά σας gym στην περιοχή σας στο Pokémon Go και τι Pokémon έχετε πιάσει και τι level είστε, οπότε αφήστε σχολιάκι και τα λέμε σύντομα στο forum του GameWorld και αν θέλετε να μάθετε πιο πολλά για το Pokémon Go διαβάστε το αναλυτικό review που υπάρχει στην περιγραφή αυτού του βίντεο Pokémon Go review που έχω γράψει για να μάθετε περισσότερα γιατί κυκλοφορεί free για Android και iOS και μπορείτε να το κατεβάσετε. Αυτά, τα λέμε, φιλιά! Θα περιλαμβάνει τις 21 κούρσες στη σεζόν 2016, τις 11 ομάδες και τους 22 οδηγούς που διαγωνίζεται στο πρωτάθλημα. Θα μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη διάρκεια της ημέρας στην οποία λαμβάνει η χώρα μία κούρσα και να επεξεργαστείτε το χέλμετ σας. Και έχουμε και το αμάξι στο λιτάρχη που επιστρέφει με διάφορες ακόμη ρυθμίσεις. Γενικά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον Formula 1 game. Ελπίζω να τα πάει καλύτερα αυτό. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε παρέα μας το Sphero 2 SPRK Edition, ένα ρομποτάκι το οποίο προγραμματίζεται μέσω smartphone και εκτελεί διάφορες κινήσεις.